Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Που όπως είδατε και από το βίντεο θα έχουμε πάλι vlog, θα έχουμε ένα τετραήμερο vlog, γιατί αυτές τις μέρες θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Να σας πω την αλήθεια παιδιά, εδώ είναι η μπλούσα του Γιόνι, εν τω μεταξύ παιδιά θα σας πω ότι δεν είχα σκοπό να κάνω vlog αυτές τις μέρες, αλλά επειδή έγινε μια βλακεία στο σπίτι μου και κάπως χάλασε το wifi και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς έγινε αυτό. Και επειδή βαριέμαι πάρα πολύ, επειδή δεν μπορώ να μπαίνω Instagram, δεν μπορώ να μπαίνω και σε άλλα social media, ή θα βγάλω βίντεο αυτές τις 4 μέρες για να δείτε πώς θα εξελιχθούν, πώς θα εξελιχθεί περίπου η μισή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα γίνει κάτι το ιδιαίτερο, θα δούμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αύριο θα πάμε σινεμά, τα Οντεόν. Μεθαύριο θα πάω πάλι στο Magic Park, το περίφημο. Όχι με την Κική πάλι, με άλλο άτομο θα είμαι. Και την Κυριακή θα βγω κέντρο με δύο φίλους μου, ένα αγόρι και ένα κορίτσι πάλι. Και ναι, που λέτε, αυτό θα γίνουμε στις 4 μέρες. Ελπίζω το vlog να βγει γεμάτο και ωραίο. Ελπίζω να σας αρέσει. Αλλά επειδή δεν έχω wifi τώρα και βαριέμαι πάρα πολύ, είπα να κάνω μια μικρή συζήτηση μαζί σας για κάτι που είδα χθες και λίγο με προβλημάτισαν. Χθες που λέτε, έψαξα για αυτή την ισπανική γρήπη που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία πανδημία πριν τον κορονοϊό. Αυτή η γρήπη, ακούστε, εξελίχθηκε από το Φλεβάρι του 1918 μέχρι Απρίλη 1920. Κυριολεκτικά, παιδιά, σκεφτείτε, μετά από 100 χρόνια, 2020, εμφανίζεται η πανδημία του κορονοϊού. Και σκεφτείτε ότι με τα σκεπτικά που έχω τώρα, η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να τελειώσει 2022 Μάιο. Παιδιά, φαντάζεστε να βγει αλήθεια αυτό τώρα? Ελπίζω εγώ να τελειώσει Φλεβάρι 22. Εγώ έχω ένα κακό προαίσθημα ότι και το 21 πάλι θα έχουμε κάποια πανδημία κορονοϊού, απλά όχι τόσο έντονη. Εγώ πιστεύω ότι το εμβόλιο να βγει τέλη του 21 και το 2022 θα ζούμε κανονικότητα. Επίσης παιδιά, χθες στο ίδιο site βρήκα μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν θα την ξαναβρω να την βάλω κάπου εδώ, όπου όπως βλέπετε είναι κάποιοι άνθρωποι 1918 βλέπουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου με μάσκα. Ναι, καλά ακούσατε, είναι μάσκα 1918 για ισπανική γρήπη. Σκεφτείτε ότι μετά από 100 κάτι χρόνια ξαναπηγαίνουμε σε μέρη, ξαναπηγαίνουμε σε κάποια μέρη με μάσκα. Και γενικά σε κάποια μέρη είναι υποχρεωτική μάσκα. Όπως εδώ είναι υποχρεωτική μάσκα όταν να δεις σε αγώνα ποδοσφαίρου, πάλι θα φορέσουμε μάσκα για κάποια μέρη. Είναι για μένα είναι απίστευτο ότι μετά από τόσα χρόνια γίνεται κάτι τέτοιο. Και γενικά με τον κορονοϊό αυτές τις μέρες ξενέρωσα. Θα μου πει κανείς γιατί αυτές τις μέρες, Μάρκο, και όχι γενικά. Ακούστε, αναβλήθηκε η ΔΕΘ. Που για όσους δεν ξέρουν τι είναι η ΔΕΘ, νομίζω ότι το έχω εξηγήσει και ένα άλλο βίντεο. Είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παραδοσιακά πηγαίνω εκεί από το 2006. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να δεις, να μάθεις. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία και ξενέρωσα όταν έμαθα ότι θα αναβληθεί για πρώτη φορά λόγω κορονοϊού. Αναβλήθηκε συνάντηση της κατασκήνωσής μου. Όταν εννοώ κατασκήνωση, εννοώ και την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο που κάθισα. Ξενέρωσα και σε αυτό, γιατί αν γινόταν συνάντηση θα έκανα πάλι vlog και πολύ πιο ωραίο από αυτό που θα δείτε. Θα ήμουν με τα παιδιά, θα πηγαίναμε παντού, θα πηγαίναμε Λευκό, λιμάνι, Μπότσαρι, όπου θες θα πηγαίναμε. Ίσως περνούσαμε και από την περιοχή μου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά. Όχι μόνο με καθηγητές μου, θα είχα και άλλα άτομα στο vlog. Θα είχα διάφορα βασικά. Θα ξενερώσω λίγο αν αναβληθεί και η παιδική Eurovision που λένε, που μάλλον θα αναβληθεί η παιδική Eurovision λόγω κορονοϊού. Εδώ παιδιά δεν υπάρχουν πολλές συμμετοχές από χώρες, δηλαδή υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν δηλώσει καν αν θέλουν να συμμετέχουν ή όχι. Και πολλές έχουν αποχωρήσει λόγω κορονοϊού. Χώρες σαν την Αυστραλία, να πούμε, που αγαπάει την παιδική Eurovision, έχει υψηλές τηλεθεάσεις και αυτή είπε δεν θα συμμετέχουμε λόγω κορονοϊού. Οπότε ο κορονοϊός έφαγε το 2020, κατάφερε να το στιγματίσει. Κατέστρεψε τη χρονιά. Το μόνο καλό, παιδιά, είναι ότι η Eurovision 2021 δεν θα αναβληθεί. Αυτό το ανακοίνωσε ο αρχηγός της CBU, ή αρχηγός. Είπε ότι δεν θα αναβληθεί η Eurovision του 2021. Καλό αυτό. Ελπίζω να πάει καλά η φοιτητική μου ζωή, τουλάχιστον πρώτο έτος. Μακάρι, έχω υψηλές προσδοκίες γενικά για την φοιτητική μου ζωή, αν γίνουν όλα έτσι όπως είναι στο μυαλό μου. Έχω βασικά υψηλές προσδοκίες και για το 2021. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι, αλλά απ' την άλλη έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου τον κορονοϊό. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί το 2021 να είναι χειρότερο από το 2020.
μπορεί να υπάρχει πιο μεγάλη έξαρση από το 20, το 2021. Αλλά ναι, άκουσα ότι τα σχολεία θα ανοίξουν 14 Σεπτέμβρη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι... αλλά και σε αυτό λίγο ξενέρωσα, γιατί 7 Σεπτεμβρίου μπορεί να πήγαινε ένα αγιασμό κάποιου σχολείου να δω παλιούς μαθητές, που μάλλον θα γίνουν διαδικτυακά τα μαθήματα, οπότε ούτε αγιασμό μπορώ να πάω γενικά. Γιατί όλα στο 2020, τη χρονιά που τελείωσα το σχολείο. Και χάλασε το WiFi, δεν μπορώ να μπαίνω social media αυτόν τον καιρό. Και τώρα λόγω κορονοϊού δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Αν με ρωτούσες, φθινόπωρο 2019, πώς είχες το καλοκαίρι σου μετά το σχολείο, το πρόγραμμα που είχα σκεφτεί για το 19 δεν είχε καμία σχέση με αυτό που κατέληξε το 2020 λόγω κορονοϊού το καλοκαίρι. Θα έκανα πολύ πιο περισσότερα πράγματα το καλοκαίρι του 2020 αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Και πραγματικά ήταν η μόνη περίοδο που μπορώ να κάνω αυτά, γιατί μετά ξεκινάω πανεπιστήμιο και δεν ξέρω πώς θα πάει η φοιτική ζωή. Μπορεί να μην πάει καλό όπως λέω, μπορεί να μην τύχει κάτι άσχημο, μπορεί να πάει καλά όμως έτσι όπως το νομίζω. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα είναι που έχω άπειρο ελεύθερο χρόνο, βασικά όλη τη μέρα. Τέλος πάντων παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα με το WiFi, ελπίζω να ανεβεί αυτό το βίντεο. Ελπίζω να πάει καλά ο Σεπτέμβρης τουλάχιστον, γιατί τη στιγμή που γεννώ το βίντεο είναι 3 Σεπτέμβρη. Ελπίζω αυτό το βίντεο στην καλύτερη περίπτωση, αν έχουμε λύσει το πρόβλημα με το WiFi, να ανεβεί 12 Σεπτέμβρη. Αλλιώς δεν ξέρω πότε θα ανεβεί. Το επόμενο πλάνο είναι λογικά που θα σας δείχνω λίγο από το match. Thank God! Βρήκαμε λύση για το WiFi και τώρα μπαίνω ανενόχλητος, αλλά από άλλο δίκτυο, όχι από αυτό που είχαμε, που όπως σας είπα έχει πρόβλημα. Μπαίνουμε από άλλο και τώρα είμαστε μια χαρά. Μπαίνω στον υπολογιστή ανενόχλητα. Στάζω να είμαι και δίπλα στον υπολογιστή, μην καεί. Ναι. Τώρα ξανά βγάλα βίντεο γιατί ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Συγγνώμη, απλά κοιτάω τον υπολογιστή. Ήθελα να πω ότι αυτό με το WiFi λίγο άσχετο έχει ξανασυμβεί πριν 6 χρόνια. Και σκεφτείτε ότι μία μέρα πριν χαλάσει το WiFi, βασικά έχει χαλάσει μία μέρα πριν το βράδυ. Έβλεπα παιδική Eurovision, παιδιά. 2014. Ναι, το 2014 ήταν. Κυριολεκτικά, παιδιά, εκεί που έδειχνε τα σκορ, τα Doze One, τα Ten One, όπου έδειχνε ότι η Βουλγαρία πήγαινε να βγει πρώτη και όχι η Ιταλία, επειδή για αρκετή ώρα η Ιταλία ήταν πρώτη και μετά πήγαινε να τη φτάσει η Βουλγαρία, εκεί χάλασε το δίκτυο του. Αλλά παιδιά, μην απορείτε τι έγινε, η Ιταλία έμεινε πρώτη, η Βουλγαρία πήγε δεύτερη όμως, από χαμηλά που ήταν πήγε δεύτερη. Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Ότι μετά την επόμενη μέρα δεν είχα WiFi καθόλου και ένιωσα πολύ τυχερός που τουλάχιστον πρόλαβα να δω το show με εξαίρεση προς το τέλος. Δεν είχα WiFi την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη μέρα δεν είχα το πρωί και το WiFi ήρθε η μεσημέρι απόγευμα. Ξανάρθε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έμεινα για περίπου 2 μέρες χωρίς WiFi τότε. Τώρα βρήκαμε λύση ευτυχώς και μπαίναν ενόχλητα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Και θυμήθηκα και άλλο πράγμα που με ξενερώνει λίγο στον κορονοϊό, είναι ότι δεν μπορώ να βγαίνω έξω συνέχεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δικαιολογία γιατί δεν μπορώ να βγαίνω συχνά. Κάτι που μπορούσα να το κάνω με άνεση πριν 3-4-5 χρόνια. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια δεν είναι κατώθει άνεση, επειδή είχα διάβασμα είτε για Δευτέρα Λυκείου είτε για Τρίτη. Τώρα υποτίθεται τελείως το σχολείο, θα είχα άνεση να βγαίνω κάθε μέρα έξω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια έξω, όχι μόνο για τον κορονοϊό, είναι και άλλα προσωπικά θέματα. Α, ένα θέμα είναι ότι φτιάχνω συνέχεια βίντεο, γιατί όταν τον Οκτώβριο θα αρχίσει το πανεπιστήμιο, δεν έχω ιδέα πώς θα είναι τα πράγματα. Σίγουρα θα με δυσκολεύει στην αρχή, γιατί οι πανεπιστήμιο είναι άλλο σύστημα, έχουν διαβάσματος, αλλιώς λειτουργούν, οπότε μπορεί να προσαρμοστώ, μπορεί να κάνω και θυσίες για αυτή την προσαρμογή. Δεν ξέρω, δεν λέω, μακάρι να έχω και χρόνο και για βίντεο κιόλας, να μπω μέσα στην προσαρμογή και να έχω και βίντεο, να διαβάζω, να περνάω μαθήματα, να κάνω και άλλα πράγματα θέλω. Επίσης, αυτό με τη συνάντηση με την κατασκήνωση με ξενερώνει, γιατί η φετινή χρονιά της κατασκήνωσης, καλός ή κακός, είναι για μένα από τις πιο πετυχημένες χρονιές, αυτή να ήταν η δεύτερη τρίτη για την αλφα περίοδο. Γιατί την β' περίοδο την έχω πολύ κάτω, 2020, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη με τρίτη με δεύτερη πιο πετυχημένη χρονιά. Όχι στο ποια χρονιά μου άρχισε, όχι στο ποια ήταν πετυχημένη, δηλαδή γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Αλφα περίοδος 2020, δεύτερη τρίτη και θα τέριαζε πάρα πολύ μια συντάξη, γιατί θέλω να ξαναμιλήσω με κάποια παιδιά που δεν πρόλαβα. Κρίμα όμως που αναβλήθηκε. Πάνω κάτω έχουμε βρει κάποια λύση να συναντιέμαι με κάποιους από εσάς ανά ομάδες. Κάποιοι θέλετε και κάποιοι όχι. Τι να πω, ελπίζω ο Σεπτέμβρης γενικά να πάει καλά. Ελπίζω να έχω αναμνήσεις και από το Σεπτέμβρη.
Και ας μην φτιαχτεί το WiFi και ας μην συναντηθώ με όλους. Και ελπίζω αυτές τις 4 μέρες να πάνε καλά. Τώρα πολύ μίλησα, θέλω το επόμενο πλάνο να έχει σχέση με τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας. Και εγώ πιστεύω θα λήξει ισοπαλία 1-1 Σλοβενία-Ελλάδα. Που λέτε παιδιά, σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας και βλέπω συνεντεύξεις, βλέπω τη Λουμπλιάνα γενικά μέσα από τα βίντεο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω ο αγώνας σε λίγο. Θέλω να το δω, έχω περιέργεια. Όπως είπαμε, πιστεύω 1-1 θα λήξει Σλοβενία-Ελλάδα. Πάμε Ελλάδα. Ωραία, ξεκινάει ο αγώνας, παιδιά. Μηδέν μηδέν είναι παιδιά. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο, τέλεια. Πάμε Ελλάδα. Let me tell you why.